Τη στήριξή του στο κεντρό, ο υποψήφιο πρόεδρο τη Γαλλία, Εμμανουέλ Μακρόν, παρήχε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μπαράκ Ομπάμα δηλώνει ότι ο Μακρόν ανταποκρίνεται στι ελπίδε του κόσμου. Μια μέρα μετά το θυελόδε debate, βασικό θέμα συζήτηση είναι το εάν ο Εμμανουέλ Μακρόν διαθέτει offshore εταιρεία στι Μπαχάμε. Η Μαρή Λεπέν αναφέρθηκε στο θέμα στη διάρκεια τη τηλεμαχία. Ο Μακρόν προσέφηκε στη δικαιοσύνη επειδή αντίστοιχο ισχυρισμό διακινείται στα social media. Ήθελα πάντα να επιστρέψω στη δημόσια σφαίρα. Και έτσι, όταν πέρασα σχεδόν τέσσερα χρόνια στην ιδιωτική σφαίρα και με δεδομένο ότι βρίσκομαι στο στόχαστρο, διασφάλισα ότι δεν θα είχα τέτοια αντικρούμενα συμφέροντα ή δεν θα ακολουθούσα τέτοιε πρακτικέ. Πάντα έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν θα ήξερα πώ να το εξηγήσω στου συμπολίτε μα. Οπότε δεν έχω τέτοιο λογαριασμό. Και ενώ η εισαγγελία τη Γαλλία ξεκίνησε επίσημη έρευνα για πιθανή διασπορά ψευδών ειδήσεων, η Μαρίν Λεπέν όταν ρωτήθηκε την Πέμπτη δήλωσε ότι απλώς τον ρώτησε για το θέμα. <Τι> Του έκανα την ερώτηση. <Τι> Δεν θέλω να το ανακαλύψουμε εμείς. Τον ρώτησα. <Τι> θα ανακαλύψουμε συγκεκριμένα πράγματα <Τι> ίσως πολύ αργά τα οποία αφορούν τον Εμμανουέλ <Τι> Μακρόν, διότι ένα πράγμα είναι σίγουρο. <Τι> Έχετε κάποια απόδειξη Μαρίν Λεπέν. Αν είχα απόδειξη <Τι> θα το επιβεβαίωνα την <Τι> Τετάρτη. <Τι> 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 Το πρωί τη Πέμπτη, πολίτε στη Βρετάνη πέταξαν αυγά εναντίον τη ακροδεξιά υποψήφια και φώναξαν το σύνθημα: Έξω οι φασίστες. Οι άνδρε τη ασφάλειά τη την απομάκρυν ανάμεσα.